Για κάνε τεστ. Ένα. Ένα. Ακούγομαι. Α, αυτά είναι. Άμα θες έρχεσαι και μπροστά από την κάμερα. Όχι, όχι, κομπλέ είναι εδώ. Βλέπετε πώς θα πάω, έτσι, δειλά-δειλά. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε. Τρομακτικές ιστορίες σήμερα. Έχουμε λίγο καιρό που δεν έχουμε ανεβάσει τρομακτικές ιστορίες, ε. Mm-hmm. Πάνε, νομίζω, 2 εβδομάδες. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο επεισόδιο 9 αυτής εδώ της σειράς που μου στέλνετε τις τρομακτικές παύλα παραφυσικές σας εμπειρίες στο Instagram και εμείς εδώ τις διαβάζουμε, τις σχολιάζουμε και μετά δοκιμόμαστε και τον υπόλοιπο μήνα. Σε αυτό το κανάλι βίντεο ανεβαίνει κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Αν δεν θέλετε να χάνετε τα επόμενα βίντεο και αυτήν εδώ τη φάτσα και αυτήν εκεί τη φωνή που κάποια στιγμή θα δούμε και τη φάτσα, μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να χτυπήσετε και το καμπανάκι. Και επίσης, αν θέλετε να συμμετέχετε σε κάποιο επόμενο βίντεο, μιας και κάνουμε πάρα πολλά διαδραστικά, μπορείτε να έρθετε να με βρείτε στο Instagram και όταν με το καλό ανεβάσω το επόμενο story και σας ζητήσω κάποια ιστορία, μπορείτε να μου τη στείλετε και να συμπεριληφθείτε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Έχω πάρα πολύ όρεξη και αυτό γιατί συμβαίνει πάντα όταν έχουμε τρομακτικές ιστορίες. Όταν έχω αυτή την ενέργεια, πρέπει να κάνουμε άλλο βίντεο. Μοιράζει να ισοβαθμίζετε λίγο. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο βίντεο. Πριν από περίπου 3 χρόνια έχασα το πρώτο και το μόνο αγόρι που έχω ερωτευτεί μέχρι στιγμής. Επίπονο μπορώ να πω, αλλά επιβιώνω. Πριν από περίπου 2 χρόνια, αργά το βράδυ, βγήκα με έναν πολύ καλό φίλο του Βασίλη, ο Βασίλης είναι το αγόρι μου που πέθανε, και την κοπέλα του. Μετά από ώρες βόλτας και καλοπέρασης, με άφησαν κοντά στις 3:30. Ήθελα 5 λεπτά για να φτάσω στο σπίτι μου και παρόλα αυτά, μετά από 2-3 λεπτά μου έστειλε η κοπέλα που ήταν μαζί μας για να μάθει αν έφτασα σπίτι μου. Τότε εγώ της έστειλα 2 φωτογραφίες που ήμουν έξω από το σπίτι, στο σκοτεινό στενάκι που έμενα. Μπήκα μέσα στο σπίτι, άλλαξα, ξάπλωσα και χάζευα τις φωτογραφίες από τη βόλτα με αποτέλεσμα να δω και τις 2 που έστειλα στην κοπέλα και ορκίζομαι, ανατρίχιασα την ψυχή μου μόλις κατάλαβα πως υπήρχαν 2 πρόσωπα πίσω μου. Πέταξα το κινητό, κουκουλώθηκα και σιγά σιγά με πήρε ο ύπνος. Την επόμενη μέρα μαζευτήκαμε πάλι με τα παιδιά και κάτσαμε να αναλύσουμε τις φωτογραφίες. Τα ζυγωματικά, τα μάτια και όλα τα σχετικά ήταν ακριβώς σαν αυτά του Βασίλη και εγώ χαμογέλασα και είπα στα παιδιά πως απλά είναι ο Βασίλης και με προσέχει. Είναι αυτό που σου στείλει η φωτογραφία. Ναι, η κοπέλα εδώ μου έχει στείλει και τις 2 φωτογραφίες που έβγαλε εκείνο το βράδυ. Βέβαια είναι πάρα πολύ σκοτεινές, οπότε εγώ για το βίντεο θα τους ανεβάσω λίγο τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Ναι, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να καταλάβετε, γιατί θέλω λίγο να τη δεις από κοντά αυτή τη φωτογραφία. Εγώ όταν έκανες αυτό με τα κέρδη που έκανες, ναι, που ανέβαζες το brightness, μου έχει μείνει στην ψυχή μου αυτό που είδα, να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο βράδυ που πήραμε αυτή την ιστορία, επειδή μου έκανε πολύ εντύπωση, την είπα στον Ντί και κάτσαμε το βράδυ ξαπλωμένοι και επεξεργαζόμασταν τη φωτογραφία, παίζαμε με τη φωτεινότητα, με την αντίθεση. Και είχαμε χεστεί και 2 πάνω μας, γιατί όντως σχηματίζεται ένα πρόσωπο. 2 διαφορετικές φωτογραφίες. Με το ίδιο πρόσωπο. Και στις 2 φωτογραφίες υπάρχει από πίσω ένα πρόσωπο, το οποίο αν το κάνεις bright contrast, δεν ξέρω και εγώ τι κάνεις, είναι ακριβώς το ίδιο πρόσωπο. Θα είχα χεστεί πάνω μου αν ήμουν η κοπέλα. Βέβαια δεν ξέρω. Αν έβλεπες εμένα, λέει, θα χεζόσουν πάνω σου. Αν έβλεπα εσένα, όχι, θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Άρα. Βασικά, γιατί το συζητάμε. Λοιπόν, Λίλη μου, άκου να δεις πώς έγινε. Καλοκαίρι του 2019 είχαμε πάει διακοπές με 2 φίλες μου, την Έλενα και την Τζόρτζια, στο εξοχικό μου στην Πρέβεζα. Ήταν η τελευταία μέρα που θα καθόμασταν. Λέμε, πάμε τελευταία μέρα, θα τα γαμίσουμε όλα. Ξεκινήσαμε αργά το βράδυ προς το κεντρικό λιμάνι με σκοπό να σταματήσουμε στο πρώτο περίπτερο για να αγοράσουμε τσιγάρα, μπύρες κτλ. Τη στιγμή που πήγε να πληρώσει η φίλη μου η Τζόρτζια, γυρνάει και της λέει ο περιπτεράς: Τζόρτζια, είναι 10 ευρώ. Έρχεται σχεδόν τρομαγμένη και μας λέει τι παίχτηκε, αλλά δεν δώσαμε σημασία, καθώς βρισκόμασταν σε χωριό και όπως ξέρεις, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Τη Τζόρτζια της έκανε εντύπωση ότι ο περιπτεράς ξέρει το όνομά της, γι' αυτό και τρελάθηκε. Συνεχίζουμε και όπως προπατάγαμε, η Έλενα γυρνάει το κεφάλι της απότομα και φωνάζει: Τι, έτοιμη να βάλω τα κλάματα. Τη ρωτήσαμε τι έγινε και μας είπε ότι άκουσε το αγόρι της να την φωνάζει, το αγόρι το οποίο είχε πεθάνει. Εμείς προσπαθήσαμε να την ηρεμήσουμε και δεν μας φάνηκε τόσο παράλογο, αφού ήμασταν συνηθισμένες και κάτι τέτοια από το θάνατό του συνέβαιναν συνέχεια. Περπατήσαμε το πολύ 2-3 μέτρα και αυτή τη φορά ακούσαμε όλες μας την αντρική φωνή λέγοντας λαχανιασμένα «Έλενα». Σταματήσαμε και μας πλησίασε. Τότε κατάλαβε η Τζόρτζια ότι ήταν και πάλι ο περιπτεράς που ανέφερα πριν και το ρωτήσαμε πώς ήξερε τα ονόματα όλων των κοριτσιών από την παρέα και απέφευγε την ερώτηση. Γυρνάει στην Έλενα και της δίνει έναν αναπτήρα λέγοντάς της ότι της είχε πέσει δίπλα από το περίπτερό του. Ο αναπτήρας αυτός ήταν συμβολικός, καθώς της τον είχε δώσει το αγόρι της την ημέρα που αργότερα έγινε το δυστύχημα. Ο περίπτερας λέει τότε έφυγε λέγοντάς μας ότι είχε αφήσει μόνο το περίπτερο και έπρεπε να επιστρέψει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ήταν φανερό ότι η βραδιά δεν θα κυλούσε τόσο καλά όσο είχαν προγραμματίσει και έτσι και έγινε γιατί έχει και συνέχεια.
Φτάνουμε λοιπόν στο λιμάνι και δεν πέρασε πάνω από μία ώρα που καταφέραμε να κάτσουμε εκεί, καθώς η Έλενα ήταν πολύ αναστατωμένη και μας έλεγε συνέχεια ότι νιώθει πολύ περίεργα με το προηγούμενο συμβάν και πως ήθελε να πάμε πίσω στο περίπτερο για να μιλήσει με τον άντρα και πως μόνο έτσι θα ησύχαζε. Εμείς προσπαθούσαμε να την ηρεμήσουμε και της λέγαμε ότι ο περιπτεράς ήταν απλώς πολύ ευγενικός και γι' αυτό έτρεξε να της δώσει πίσω τον αναπτήρα που της έπεσε. Τέλος πάντων, γυρίσαμε πίσω, αλλά στο περίπτερο ήταν μία γυναίκα και υποθέσαμε ότι απλώς είχε τελειώσει η βάρδια του. Η Έλενα άρχισε να της τον περιγράφει, αλλά η κοπέλα μας είπε ότι κανένας άντρας δεν έχει δουλέψει εκείνο το περίπτερο και ότι το έχει εκείνη και η αδερφή της. Η Έλενα επέμενε και εμείς την τραβούσαμε να φύγουμε και σε κάποια φάση πετάγεται η κοπέλα και μας λέει: «Ο μόνος άντρας που έχει δουλέψει εδώ ήταν ένα νέο παιδί το οποίο ταιριάζει αρκετά με την περιγραφή που μου έχετε δώσει, αλλά δυστυχώς πέθανε σε τροχείο πριν από έναν χρόνο». Τι λες, ρε. Γυρνάμε σπίτι τρομαγμένες και την επόμενη μέρα, λίγο πριν φύγουμε, αποφασίζουμε η ιστορία να μείνει εδώ και να μην την ξανασυζητήσουμε ποτέ. Πέρασαν μήνες και το θέμα έχει ξεχαστεί. Κοντά στα Χριστούγεννα, λόγω ενός χρόνιου προβλήματος υγείας, μας άφησε ο παππούς μου και έπρεπε να ξαναπάμε στην Πρέβεζα οικογενειακώς για την κηδεία του. Την ώρα της κηδείας, εγώ δεν άντεξα, καθώς του είχα μεγάλη δυναμία και άρχισα να κάνω βόλτες μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Την ώρα που περπάταγα, βλέπω τον τάφο ενός νεαρού άντρα. Δεν άργησα να καταλάβω ότι η φωτογραφία απεικόνιζε εκείνον τον περιπτερά και η ημερομηνία θανάτου του αντιστοιχούσε στην ημερομηνία που έφυγε το αγόρι της Έλενας. Ω, τι ίδια ημερομηνία. Ναι. Μίλησα λίγες ώρες αργότερα με την Τζόρτζια, μας πήγε 3:1, δεν καταφέραμε να βγάλουμε ποτέ άκρη και αποφασίσαμε να μην το πούμε ποτέ στην Έλενα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι καταπέχτηκε και κάθε φορά που το σκέφτομαι να τριχιάζω ολόκληρη. Τι μπορεί να παίχτηκε, δεν ξέρω. Υπάρχουν φαντάσματα, εν τέλει. Αν υπάρχουν φαντάσματα. Τότε είναι στα μάτια σου. Να σου πω κάτι. Όσο ασχολείσαι με αυτά, υπάρχουν. Αν δηλαδή τώρα η Τζόρτζια Έλενα, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα πια, είχε στο μυαλό της όλη την ώρα ότι κάτι βλέπει, κάτι κάνει, κάτι δείχνει, κάτι θα βλέπει. Λίλη μου, είναι η πρώτη φορά που μιλάω γι' αυτό γενικά. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και αν και στη χώρα που έγινε θέλησαν να μας προσεγγίσουν να μιλήσουμε, εμείς επιλέξαμε να μην το κάνουμε. Η ιστορία αυτή έγινε πριν από κάποια χρόνια, συγκεκριμένα το 2013. Εγώ σπούδασα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Είχαμε αρχίσει να συνηθίζουμε τη ζωή εκεί. Οι Έλληνες και οι Κύπροι εκεί έχουμε κάτι σαν sororities που μας βοηθούν να νιώθουμε πιο οικία, μιας και όλοι ήμασταν νέοι και μακριά από την οικογένειά μας. Κάτι σαν ομάδες δηλαδή που μπαίνουν μέσα άτομα. Εγώ είχα αρχίσει και έκανα παρέα με δύο κορίτσια από την Κύπρο. Μια βραδιά, όπως πολλά άλλα βράδια, αράζαμε στο σπίτι μου, μιας και ήμουν η μόνη που ζούσα χωρίς συγκατοίκους. Και είχε βραδιάσει αρκετά, αν σκεφτεί κανείς ότι τον χειμώνα βραδιάζει από τις 5 γενικά στην Αγγλία. Τα κορίτσια μου είπαν ότι πρέπει να φύγουνε. Η μία έμενε αρκετά μακριά και χρειαζόταν να πάρει μετρό, και η άλλη κοπέλα μας χώριζε ένα πάρκο μόνο, την οποία την κοπέλα θα την πούμε Μαρία. Η Μαρία λοιπόν μου λέει ότι θα φύγω μέσα από το πάρκο γιατί ήταν μεγάλο και για να κάνει τον κύκλο ήταν μισή ώρα, ενώ αν το διέσχιζε από μέσα ήταν 10 λεπτάκια. Εγώ της είπα να μείνει, αλλά εκείνη ήθελε να μιλήσει με τα αγόρια της στο Skype, οπότε έκανα πίσω. Λεφτά δεν έπαιζαν για ταξί, οπότε συνέχισε κανονικά να πάει μέσα από το πάρκο και της είπα να μου τηλεφωνήσει όταν φτάσει. Η κοπέλα ξεκίνησε να περπατάει σε έναν δρόμο με δέντρα στο πάρκο, χωρίς φωτισμό, και όσο περπατούσε ένιωθε περίεργα. Κοίταξε πίσω της και δεν είδε κανέναν και τότε άρχισε να επιταχύνει. Μπροστά της στα 100 μέτρα περίπου είδε έναν άντρα να την κοιτάζει κάπως περίεργα. Εκείνη την ώρα η Μαρία προσευχήθηκε στην Παναγία να την βοηθήσει, να πάνε όλα καλά και να μην πάθει κάτι γιατί φοβόταν πολύ. Συνέχισε να περπατάει και προσπέρασε ενώ αυτός την κοίταζε έντονα και είδε όλα τα χαρακτηριστικά. Την άλλη μέρα το πρωί είχαμε πανεπιστήμιο και η κοπέλα θα περνούσε να έρθει να με πάρει να πάμε μαζί. Στον δρόμο που ήταν είδε ταινίες από crime scene και ρώτησε τι είχε γίνει. Αυτή τη ρωτούσε αν μένει εκεί και αν είχε περάσει πρόσφατα από το πάρκο και εκείνη είπε την ιστορία και τι ώρα είχε περάσει και οι αστυνομικοί τη ζήτησαν να δώσει κατάθεση και να αναγνωρίσει αν ο δράστης ήταν ο ίδιος που σκότωσε εχθές το βράδυ ένα ζευγάρι. Η κοπέλα αναγνώρισε το δράστη, ήταν αυτός που την κοιτούσε επίμονα εχθές, έβαλε τα κλάματα και ήταν άσχημα ψυχολογικά. Οι αστυνομικοί έδειξαν την κοπέλα στον δράστη και του είπαν αν εχθές το βράδυ την είδε και γιατί επέλεξε να μην σκοτώσει εκείνη και σκότωσε το ζευγάρι. Τότε ο δολοφόνος απάντησε ότι η κοπέλα δεν ήταν μόνη της, ήταν μαζί με άλλους δύο άντρες, ο ένας αριστερά της και ο άλλος δεξιά της. Τι λες, δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ. Η κοπέλα τα έχασε, οι αστυνομικοί άρχισαν να τις παίρνουν καταθέσεις, να τη ρωτάνε αν ήταν αλήθεια και αυτή επέμενε, το ίδιο όμως και ο δολοφόνος. Η υπόθεση έκλεισε, αλλά εμείς πραγματικά ξέραμε εκείνο το βράδυ τι έγινε. Και εγώ και οι φίλοι μου πιστεύουμε ότι την βοήθησε η Παναγία να μην πάθει κακό. Οι αστυνομικοί δεν πίστηκαν ποτέ. Κάποια κανάλια θέλησαν να πάρουν συνέντευξη στη φίλη μου, αλλά δεν το έκανε, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό για εκείνη. Και ακόμα και σήμερα συγκατοικούμε και κάνουμε παρέα. Εγώ τη ρώτησα πριν από την ιστορία και χάρηκε πολύ, μιας και τα λες χωρίς όνομα. Αυτή ήταν η δική μας ιστορία.
πέρα για πέρα αληθινή και εμείς ακόμα και σήμερα μετά από 7 χρόνια όταν τη λέμε δακρύζουμε. Πόπο τρελό. Πόπο. Παρόλο που την έχω ξαναδιαβάσει, τώρα ανατρίχιασα πάλι. Και εγώ ανατρίχιασα πολύ. Το 2017, πρωτού πεθάνει η γιαγιά μου, δημιουργήθηκε μία ιστορία η οποία συνέβη σε αυτήν και τον παππού μου όταν ήταν πιο νέοι. Όταν αραβωνιάστηκαν, αποφάσισαν να ζήσουν για λίγο καιρό σε ένα διαμέρισμα στην πόλη, το οποίο θα νίκαιζαν, γιατί το σπίτι το οποίο έφτιαχναν στο χωριό, το οποίο ζούμε ακόμα, δεν είχε φτιαχτεί. Για να μην τα πολυλογώ, όλα ήταν μια χαρά στην αρχή. Μέχρι τη στιγμή που άρχισε να βλέπει εφιάλτες, συγκεκριμένα με ένα μωρό. Το πιο παράξενο ήταν ότι τους ίδιους εφιάλτες τους έβλεπε και ο παππούς μου. Αλλά φυσικά δεν το ανέφερε καν, γιατί ο ίδιος τα θεωρούσε βλακίες. Οι μέρες περνούσαν και οι εφιάλτες γίνονταν ανυπόφοροι, ώσπου μία μέρα άρχισαν να ακούνε κλάματα μωρού κάθε βράδυ στο δωμάτιό τους. Πίστεψαν ότι ήταν το μωρό του γείτονα, οπότε το προσπέρασαν κι αυτό. Ένα πρωί η γιαγιά μου πήγε για καφέ στη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας και ανέφερε το κλάμα του μωρού που ακούγαν με τον παππού μου κάθε βράδυ. Η διαχειρίστρια εκείνη τη στιγμή έμεινε παγωτό και γύρισε και της είπε ότι οι προηγούμενοι ένικοι είχαν ακριβώς τα ίδια παράπονα. Η γιαγιά μου ήταν αγανακτισμένη, πήρε τη διαχειρίστρια και πήγαν στο διαμέρισμά της να ελέγξουν το δωμάτιο όπου ακούγονταν το κλάμα, φυσικά και δεν βρήκαν τίποτα. Το ίδιο βράδυ η γιαγιά μου έπεσε πάλι για ύπνο με τον παππού μου. Αλλά αυτή την φορά το κλάμα ήταν ακόμη πιο δυνατό, πράγμα το οποίο έκανε τη γιαγιά μου να ανατριχιάσει. Σηκώθηκε, λέει, εκείνη την ώρα και άρχισε να ψάχνει με τον παππού όλο το δωμάτιο για να δουν από πού έρχεται ο ήχος. Αυτό τους έκανε να καταλήξουν στην ντουλάπα, η οποία υπήρχε εκεί προτού να πάνε να μείνουν. Άνοιξαν λοιπόν τα φύλλα της ντουλάπας και έψαξαν παντού δίχως να βρουν κάτι φανερό. Το μόνο που πρόσεξαν ήταν ότι στο πίσω μέρος της ντουλάπας το φύλλο ήταν κάπως παράξενο και είχε άλλο χρώμα από τα άλλα. Το έσπασαν προσεκτικά με τον παππού μου. Και μου εξιστόρισε ότι έπεσε κάτω και έβαλε τα κλάματα. Πίσω από την ντουλάπα υπήρχαν κόκαλα μωρού. Εκείνη τη στιγμή κάλεσαν τη διαχειρίστρια βραδιάτικα, η οποία σοκαρίστηκε, τα μάζεψαν και γύρισαν στο χωριό σοκαρισμένοι. Ποτέ δεν έμαθε πώς και γιατί έγινε όλο αυτό. Πω, τι λες τώρα. Εντάξει, τρελό, ε. Αυτό το έπιπλο, εδώ από πίσω, κάτι έχει μέσα, αν το ξέρεις. Μα κι εγώ ακούω μαλακίες από αυτό. Όλη την ώρα κάνει μαλακίες αυτό το έπιπλο. Λοιπόν, τι κουκουκρούκρου, αυτό βαράει. Μπουνιές βαράει μόνο του. Σαν να είναι μέσα εδώ. Ναι. Δεν είναι από ό,τι αυτά. Όχι, δεν είναι. Το γα... Λοιπόν, αυτό το καλό έπιπλο πρέπει να το έχουμε βγάλει. Ναι, ναι, το οποίο όταν μπήκαμε στο σπίτι είναι το μόνο πράγμα που δεν αλλάξαμε γιατί μας είπε ότι είναι εντυχισμένο και δεν μπορούμε να το διώξουμε. Πού αρχίδια, έπρεπε να το κόψουμε, να το κάνουμε ξύλα. Αυτό το έπιπλο κάτι έχει, το ξέρεις. Α. Το 2016 είχα πάει εγώ και η αδερφή μου επίσκεψη στο χωριό για να δούμε τη γιαγιά και τον παππού μας. Τα σπίτια τους ήταν περίεργα διαμορφωμένα, δηλαδή ήταν ένα μεγάλο οικόπεδο με αυλή, κοτέτσι κτλ. Και αντί για ένα μεγάλο σπίτι, χωριζόταν σε τρία μικρά. Εμάς μας έβαλαν σε ένα από αυτά γιατί δεν χωρούσαμε όλοι μαζί σε ένα. Σε πολλά σπίτια στο χωριό, όπως και στον παππούδων μου, η τουαλέτα είναι εκτός του σπιτιού, στην αυλή. Όπου το συχαίνομαι αυτό όταν συμβαίνει, γιατί είμαι ικανή να τα κάνω πάνω μου παρά να βγω το βράδυ να πάω τουαλέτα. Την πρώτη μέρα με πιάνει κατούριμα μέσα στη νύχτα. Τι να κάνω κι εγώ, φοβόμουν να βγω έξω, αλλά δεν άντεχα. Παίρνω το θάρρος λοιπόν, ανοίγω το φλάσ του κινητού μου και πάω προς την τουαλέτα. Πάω, τελειώνω, βγαίνω να πάω ξανά προς το σπίτι και εκεί βλέπω την ξαδέρφη μου. Της λέω κάτι σε φάση, όχι, σόρι, ξύπνησα κτλ, κτλ. Αλλά εκείνη φερόταν περίεργα. Άρχισε να λέει κάτι ασυναρτησίες του τύπου, έλα να πάμε μαζί μια βόλτα στο ποτάμι, που είχε ένα ποτάμι όντως κοντά στο σπίτι μας, και εγώ προφανώς είμαι σε φάση, ποιο ποτάμι βραδιάτικα, τι λες. Δεν γίνεται τώρα. Αυτή να επιμένει όλο και πιο πολύ. Προφανώς μου φάνηκε περίεργο και creepy 3 ώρα τα ξημερώματα να ζητάει να πάμε στο ποτάμι, αλλά οκ. Okay. Αφού μείναμε εκεί κανένα δίλεπτο για το αν θα πάμε στο ποτάμι ή όχι, βλέπω με την άκρη του ματιού μου το φως να ανοίγει από το σπιτάκι που έμενε με την ξαδέρφη της. Αυτόματα γυρίζω να κοιτάξω αστραπία, σκέφτομαι ότι είμαστε μόνοι οι δυο μας στο σπίτι, άρα ποιος άναξε το φωτάκι από μέσα. Οπότε λέει, αυτό που σκέφτηκα είναι ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι μας και γυρνάω να της ξαναμιλήσω πουθενά, είχε χαθεί. Σε κλάσματα δευτερολέπτου φωνάζω το όνομά της, κοιτάζω γύρω μου, δεν είναι πουθενά, δεν παίρνω καμία απάντηση, έχω πανικοβληθεί εντελώς, οι σκέψεις μου είναι ένα κουβάρι, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, όσο και να φοβόμουν εκείνη την ώρα που από τη μία εξαδέρφη μου εξαφανίστηκε με το που γύρισα το κεφάλι μου, έχω και στο μυαλό μου ότι κάποιος μπήκε μέσα στο σπιτάκι για να μας κλέψει, τρέχω εν τέλει αστραπία στο σπίτι, ανοίγω την πόρτα και βλέπω την ξαδέρφη μου στο κρεβάτι. Παθαίνω κοκομπλόκο, νευριάζω μεν γιατί νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα εκείνη τη στιγμή. Εγώ οριακά στο να πάθω καρδιακή προσβολή, αυτή να μην καταλαβαίνει τι της λέω, να προσπαθεί να με ηρεμήσει. Αφού μετά από κάποια λεπτά είμαι καλύτερα, κάθομαι και της εξηγώ τι και πώς. Πήγα τουαλέτα, την είδα έξω, επέμενε να πάμε βόλτα στο ποτάμι, είδα το φως μέσα από το δωμάτιο και με το που γύρισε το κεφάλι μου είχε εξαφανιστεί. Όσο της τα λέω, εκείνη έχει γίνει άσπρη σαν πανί και μόλις συνειδητοποιώ ότι όλη η φάση δεν κολλάει,
τον άναψε εκείνη το φως όσο την έβλεπα μπροστά μου, έχω πάθει σοκ κι εγώ. Μου λέει πως αυτή ξαφνικά ξύπνησε, δεν με είδε δίπλα της, άναψε το φως και πως δεν βγήκε ποτέ έξω. Με ρώτησε αν είμαι σίγουρη ότι είδα έξω αυτήν. Προφανώς αμφιβάλλω κι εγώ για μια στιγμή, αλλά είμαι 100% σίγουρη ότι όντως ήταν η ξαδέρφη μου. Προσπαθούμε να αναλύσουμε την κατάσταση, δεν βγάζουμε άκρη από πουθενά. Της εξηγώ πως δεν γίνεται να κάνω λάθος, είδα τη φυσική της παρουσία μπροστά μου, μιλήσαμε για κάποια λεπτά, αλλά δεν την ακούμπησα όσο ήμασταν έξω. Αλλά ήταν αυτή και το ξέρω. Προφανώς για το υπόλοιπο της βραδιάς δεν κοιμηθήκαμε, βρισκόμασταν σε κατάσταση σοκ, προσπαθούσαμε να δώσουμε κάποια εξήγηση σε αυτό, αλλά μάταια. Το μόνο που βρήκαμε ήταν παρόμοιες εμπειρίες online. Αφού ξημέρωσε και βρεθήκαμε με τη γιαγιά και τον παππού το πρωί, προσπαθήσαμε να φέρουμε το θέμα paranormal γενικά, χωρίς να πούμε τι έγινε σε εμάς. Μετά από λίγη ώρα συζήτησης, μας είπαν ότι στο συγκεκριμένο χωριό υπήρχαν πολλά παρόμοια περιστατικά σαν το δικό μου, όπου χωριανοί είδαν τη φυσική παρουσία κάποιων ατόμων που ήδη γνώριζαν, ενώ δεν ήταν όντως αυτοί. Εμείς ήμασταν, λέει, σε κατάσταση σοκ, γιατί καταλαβαίνουμε πάνω κάτω τι και πώς. Προφανώς, λέει, βρήκαμε μια δικαιολογία την ίδια μέρα κιόλας και φύγαμε από το χωριό γιατί φοβόμασταν να περάσουμε ακόμα ένα βράδυ εκεί. Καλά, και δεν τους είπαν ότι είδαν το σκηνικό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν πεθάνει η γιαγιά μου, λέει, πήγαινα σπίτι της για να τη δω. Η γιαγιά μου ήταν κατάκητη για 10 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άντρας της, δηλαδή ο παππούς μου, είχε πεθάνει πριν από 9 χρόνια. Όταν λοιπόν είχα πάει σπίτι της και πήγα πάνω από το κρεβάτι της για να την πάρω αγκαλιά, γυρνάει, κοιτάει από πίσω μου και άρχισε να χαμογελάει. Τη ρωτάω, τι έγινε και χαμογελάς, και με δυσκολία μου απαντάει, είναι ο παππούς από πίσω σου και μου χαμογελάει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζω να ανατριχιάζω και νιώθω όντως μια παρουσία από πίσω μου. 2 μέρες μετά πέθανε η γιαγιά μου. Είναι αυτό που λένε ότι λίγο πριν πεθάνεις αρχίζεις και βλέπει περίεργα πράγματα. Ναι. Εγώ τώρα τελευταία νιώθω στο άκυρο. Σαν κάποιος εδώ πέρα πάνω να μου κάνει κάτι στα μαλλιά. Εκεί πάνω είναι το crown chakra. Ναι. Από εκεί έρχονται οι πληροφορίες. Μου έρχονται πάρα πολλές πληροφορίες τώρα την τελευταία κύρια. Και βάζω όλη την ώρα την κουκούλα μου για να μην με ακουμπάει κανείς. Και τελικά πάλι το νιώθω. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο το σημερινό. Πάρε τη σκυτάλη. Ανεβάζουμε κάθε Κυριακή ή Δετάρτη. Και βάλτε και ένα like όπως σας είπα. Και επίσης. Θα σου κρατάει εδώ πέρα το κείμενο για να το διαβάζεις και να τα λες. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Βίντεο ξανά θα έχουμε την Τετάρτη, κανονικά. Εμάς για να μας βρείτε, έχω όλες μας τις πληροφορίες κάτω στο κουτί περιγραφής. Νιώθω λες και έχω αδειάσει από ενέργεια αυτή τη στιγμή. Νιώθω λες και με έχουν στραγγίξει. Μου πήρε όλη την ενέργεια αυτό το βίντεο, δεν ξέρω γιατί. Ρε φίλε, πρέπει ο Ντί να μπει μπροστά από την κάμερα. Γιατί αυτά τα βλέμματα τα πονηρά που βλέπω εγώ πρέπει να τα δει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά. Bye! Boom!